υποστηρίζω σαν έκφραση της αυθεντική της δημόσιας και καθαρής τηλεόρασης. Θέλω εισαγωγικά να εκφράσω την λύπη μου τη βαθιά και την οδύνη μου, εάν επαληθεύεται το τραγικό, για την ζωή των παιδιών του ελικοπτέρου μας, των φρουρών του Αιγαίου, του πολεμικού ναυτικού, και την πτώση, τη βαθύτατη οδύνη και λύπη μου προς τις οικογένειες και προς την οικογένεια του πολεμικού ναυτικού. Τώρα, γιατί η ώρα της αλήθειας. Ναι, δηλαδή αναρωτιέται ο κόσμος και λέει... παρενέβην. Και λέει, μισό λεπτό κύριε Πολύδωρα, λέει, γίνεται μήλος, κοινωνικές εντάσεις, κινητοποιήσεις σε όλα τα επίπεδα. Και ξαφνικά ο πρώην υπουργός και ο πρώην πρόεδρος της Βουλής βάζει το ζήτημα... Δεν το έβαλα, είτε το νομοσχέδιο. Ναι, ναι, το αναδεικνύει όμως με μια σκληρή δήλωση που θεωρήσαν και απρόσμενη μάλιστα. Για όσους με ήξεραν ή με ξέρουν, δεν ήταν απρόσμενη. Εγώ έχω κάνει 10 χρόνια να σας πω τη μικρή μου ιστορία, διότι όταν παραιτήθηκα από τη Βουλή, δηλαδή έκανα την αγόρευσή μου για τον ΕΝΦΙΑ και με διέγραψε ο Σαμαράς, τους είχα πει εγώ να ψηφίσω ΕΝΦΙΑ, δηλαδή χτύπημα στο κεφάλι της ιδιοκτησίας του Έλληνα, τα χωραφάκια του, δημευτικά. Γιατί διότι... τώρα λοιπόν. Μισό λεπτό. Διότι... Μην το πιάσουμε από την αρχή. Όχι. Τότε. Ναι. Πηγαίνω στο γραφείο μου στη Βουλή, έκανα την αγόρευση, λέω εγώ να ψηφίσω με αυτή την ιστορία, με αυτή τη φιλοσοφία, με αυτή την ιδεολογία. Δεν είχα τελειώσει το λόγο μου. Με διέγραψε την επομένη ο Σαμαράς. Και πάω στο γραφείο μου στη Βουλή και κοίταγα τηλεόραση. Και κοιτάω τον Πρετεντέρη και λέει Πολύδωρας. Ποια ιστορία, ιστορία του. Τη μόνη ιστορία που ξέρω εγώ για τον Πολύδωρα είναι ότι διόρισε τη θυγατέρα του στη Βουλή. Μια στιγμή, είναι προσωπική πικρία τώρα. Όχι. Αυτό που σας κινητοποίησε. Όχι. Μα σας αυτό μοιάζει. Την κυδαιμονία και την τρομοκρατία που κάνουν αυτοί. Αυτό σας λέω. Και φυσικά εγώ κρατάω σημειώσεις. Και βλέπω τι ρόλο παίζουν. Το ίδιο κράταγε και ο Καραμαλής, τους λέει νταβατζίδες, τους είπε. Εγώ είμαι 10 χρόνια στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Και παλεύαμε, εγώ τίμια, οι πολλοί υπεκρίνονται εκεί πέρα, ότι πρέπει να βάλουμε μια τάξη στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο. 10 χρόνια στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Και κάτι σταματούσε την κίνηση να βάλουμε μια τάξη. Τι το σταματούσε? Ότι ήταν βολεμένοι και εκχωρημένοι στους νταβατζίδες και άρχοντες της ραδιοτηλεόρασης. Το Σύνταγμα λέει η ραδιοφωνία και η τηλεόραση τέλουν υπό τον άμεσον έλεγχο του κράτους. Άρθρο 15, παράγραφος 2. Και έρχεται τώρα η αξιωματική αντιπολίτευση, το πρώην κόμμα μου, και δεν συνενεί να φτιάξουν και να ανανεώσουν και να τεθεί εν λειτουργία το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό, Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Ναι, γιατί δεν και ανησυχείτε αυτό όμως, είναι ένα μπλοκάρισμα της διαδικασίας. Ναι, γιατί δεν ανησυχείτε όμως ότι στο στόχος, πραγματικός στόχος της κυβέρνησης είναι να βάλει άλλους παίχτες μέσα στο παιχνίδι, να ελέγξει τα μέσα, οι κατηγορίες που απευθύνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν ισχύουν αυτά. Γιατί δεν πώς ισχύουν. Το λέτε με τόση σιγουριά. Διαγωνισμός θα είναι να φροντίσουν τα κόμματα να παρακολουθήσουν την εγκυρότητα και την νομιμότητα και τη συνταγματική εφταξία αυτού του διαγωνισμού, προκήρυξη και εκτέλεση. Ποιοι θα προσέλθουν, είναι μακρύς ο δρόμος. Το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο δεν έπρεπε να ήταν ένα δρανία, να μην υπάρχει. Έπρεπε να ήταν συντεταγμένο, γιατί είναι πολλή δουλειά ελέγχου. Διότι το κράτος έχει εκχωρήσει τον έλεγχο στην... Δεν κάνει το ίδιο ούτε κανένας υπουργός. Τον έλεγχο των προβολών, της ίσης και αντικειμενικής πληροφόρησης, του πολιτισμού, της ποιότητας, της νεολαίας και της... των εργαζομένων. Αυτά είναι εκχωρημένα από το Σύνταγμα στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, το οποίο τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν συνενούν. Το καταλαβαίνετε
Αυτό είναι, μου φαίνεται. Ο... Ήταν ένα περίεργο βέτο που άσκησαν ουσιαστικά, κύριε Πολυδόρο. Το οποίο θα είναι επάπειρον. Το οποίο βέτο, για ποιο λόγο, κατά την άποψή σας. 10 χρόνια το κρατάγανε. Το κρατάνε επειδή εσείς τα λέτε τα πράγματα με ονοματεπώνυμο. Βεβαίως. Και είπατε μάλιστα προηγουμένως και λίγο πριν αρχίσει εδώ, κατά τη διάρκεια του δελτίου ειδήσεων που παρακολουθούσαμε, ότι πάντοτε ήσασταν. Εγώ θέλω να είμαι ελεύθερη σκέψη. Ελεύθερη σκέψη. Χρησιμοποιήσατε αυτή σκέψη την σκέψη και γνώμη. Ελεύθερη... Και αν δεν με αφήνουν τα κανάλια που έχουν διόδια και πουλάνε προστασία, ξέρετε τις λέξεις, τι σημαίνει κάποιος που προστατεύει, σε παίρνω υπό την κυδαιμονία μου. Έχω ρεκόρ 13 εκλογών. Νίκησα χωρίς λεφτά 13 εκλογές και χωρίς την προστασία τους. Έχω 33 χρόνια πλήρη, συναπτά, βουλευτική θητεία. Ωστόσο, η κυβέρνηση... Μισό λεπτό. Και θα τεθώ υπό την κυδαιμονία αυτών των κυρίων. Ποιοι είναι αυτοί? Ποιοι είναι αυτοί που θα βάλουν τη χώρα ολόκληρη στην πότα τους? Πώς αντέχουν βουλευτές, πολιτικοί? Εγώ ήμουν πάντοτε στην αντίσταση, απέναντι. Ας έρθει ένα κανάλι από αυτά τα μεγάλα και τα που κάνουν πατρονάζ να μου πει: εμείς σε προστατεύσαμε, εμείς σε βγάλαμε. Υποδιωγμών διαρκώς. Και σε όποιο υπουργείο ήμουνα. Βγάζουν βουλευτές δηλαδή. Κάνουν προστασία, πουλάνε. Τρομοκρατούν. Δηλαδή έχουν το cast των προβαλλωμένων προσώπων. Ναι, αλλά... Άλλους χαϊδεύουν και άλλους τσακίζουν. Χρησιμοποιήσατε ξανά αυτή την έκφραση που είχε πει ο Κώστας Καραμαλής περί Νταβατζίδων. Τι κάνε τώρα, γιατρεύτηκαν οι Νταβατζίδες, έπαψαν να υπάρχουν. Εγώ έρχομαι εδώ στη συζήτησή σας και στην καταγγελία μου με το, πώς να πούμε, το ιστορικό προηγούμενο του βασικού μετόχου. Το ξέχασε η Νέα Δημοκρατία. Την κλεισαλέα επίθεση και χάσανε στο τέλος. Προκόπης ο Παυλόπουλος ήταν ο επισπεύδων και ο φροντιστής αρμόδιος υπουργός. Έρχομαι εδώ με την εικόνα του διωγμού που κάναν όταν ίδρυσα εγώ ένα μικρό κόμμα εναντίον. Ούτε να φαίνεται, ούτε να μιλιέται, ούτε τίποτα. Έτσι είναι η ζωή. Έτσι είναι η δημοκρατία. Δηλαδή πρέπει να πάω να προσκυνήσω, δεν προσκυνάω. Κοιτάξτε, έρχομαι, έρχομαι εδώ με το κύκλωμα, με το να έχω διαπιστώσει πώς παίζουν το κύκλωμα των σιαμαίων αδελφών, της διαπλοκής, δηλαδή κανάλια, ΜΚΟ και δημοσκόποι. Έτσι είναι η ζωή, αυτή είναι η αλήθεια. Ανεξέλεγκτη. Και κάπου τώρα περιορίσανε τον έλεγχο του ραδιοτηλεοπτικού, αν πουν καμιά παλιοκουβέντα, δεν είναι έτσι. Στην Αμερική, κύριοι, τώρα στις εκλογές, πρώτο θέμα έχει έρθει από τον αντίπαλο στις προκριματικές του Δημοκρατικού Κόμματος, από τον αντίπαλο της Κλίντον, το θέμα του establishment στα media. Δηλαδή το καταγγέλει το κατεστημένο, και το καταγγέλω και εγώ για τα ελληνικά, το κατεστημένο των media. Πόσο πιο καθαρά. Ασφαλώς και χαιρετίζω την επίσπευση του υπουργού, του Νίκου Παπά, επισπεύδει το νομοσχέδιο, γιατί δεν μπορεί ένα κράτος να περιέρχεται σε αδράνεια και σε παραλυσία επειδή η αντιπολίτευση τότε θα πρέπει να ρίχνουν την κυβέρνηση. Βάλατε είναι όμως... έτοιμοι να αντιρρήξουν την κυβέρνηση. Βάλατε... Η Νέα Δημοκρατία. Ο Μητσοτάκης θα αντιρρήξει την κυβέρνηση. Βάλατε όμως μέσα στην κουβέντα, μέσα στη δήλωσή σας, στη δήλωσή μου. Και τον κύριο Καραμαλή. Βεβαίως, αυτός δεν είπε την λέξη Νταβατζίδες. Σήμερα λοιπόν. Δεν ξέρω τι κάνει. Δεν ξέρετε τι κάνει. Όχι. Δεν ξέρω τι κάνει. Δεν έχετε κάποιες επαφές, κάποια συνομιλία. Μα δεν θέλω να πάρει εγκυρότητα ο λόγος μου αναγόμενος. Στην... Εσείς το αναφέρατε. Το ανέφερα ιστορικά. Ιστορικά το αναφέρατε. Εντάξει, είναι διπλώς στην πρώτη παράγραφο της δήλωσης. Είναι τρεμές. Ναι. Τι κάνει ο κύριος Καραμαλής? Υποστηρίζει, θα ψηφίσει, πιθανότατα θα συνταχθεί με το κόμμα του και θα πει δεν ψηφίζω την τροπολογία. Έτσι το κάνει. Εγώ έλεγα όχι στα μνημόνια. Δηλαδή για τον Εμφυά δεν με διαγράψανε. Ναι. Δεν όλο το 2013-2014 ήμουνα βουλευτής και ήμουνα ανθιστάμενος στην αντίσταση. Και αν μεν θεωρήσουμε... Και αν μεν θεωρήσουμε... Οι άλλοι κάνανε ένα μικρό καυγά για τα κτηνοτροφικά,
για την εργαλειοθήκη του ΩΣΑ και ύστερα πήγαιναν και ψηφίζαν. Κύριε Πρόεδρε, αν με θεωρήσουμε ότι είναι θεμητή λογική ή εν πάση περιπτώσει να κατανοήσουμε την αντίθεση, την σκληρή αντίθεση της Ένωσης Ιδιοκτητών των τηλεοπτικών σταθμών και άλλες κοινωνικές ομάδες, δηλαδή η ΕΣΥΕΑ για παράδειγμα, επίσης βάζει ένα ζήτημα ότι αυτή η επίσπευση κάτι σημαίνει και φοβόνται πάρα πολύ για τις θέσεις εργασίας. Δεν φοβάμαι, δεν φοβάμαι. Διότι όταν θα μπει μια σειρά και μια τάξη, τα πράγματα θα είναι πιο ευδόκιμα για τους εργαζόμενους. Τώρα οι εργαζόμενοι μαθαίνουν από μεγάλα κανάλια να έχουν καιρό να πληρωθούν. Τους απολύουν. Κύριε Πρόεδρε, δεν υπάρχει καμία τάξη. Και αν κλείσουν τα κανάλια στον δρόμο, δεν θα μείνουν οι αυτοτροπιατοί. Θα μου επιτρέψετε, κύριε Πρόεδρε. Ό,τι υποφέρουμε όλοι, οι πολίτες, θα υποφέρουν και τα κανάλια. Κύριε Πρόεδρε, δεν θέλω να κλείσει κανένα. Επειδή έχουμε μια εξέλιξη με το ελικόπτερο, θα σας διακόψω. Προηγείται να. Ο Γιώργος Σιδέρης, ο συνάδελφός μας. Μένει πάντα Τούρκος. Ένας ο οποίος επιβουλεύεται, ένας ο οποίος δεν καταλαβαίνει από τις αρχές του διεθνούς δικαίου, ίσως και από ανθρωπισμό. Δεν καταλαβαίνει. Είναι ο Νταΐς και ο ταραχοποιός και ο τρομοκράτης της περιοχής. Σύμφωνε. Ας μην πάμε σε αυτό το θέμα, γιατί βλέπω ότι τα βάζει με όλους. Μας, σίγουρα. Ούτε να το βλέπω, τα βάζει με όλους. Είδατε, στον ΟΗΕ έκανε δήλωση. Για τη Μέρκελ που πηγαίνει συνέχεια. Τα βλέπετε, λοιπόν, να πάρει την εύνοιά του. Σύμφωνε. Να συμφωνήσει. Τι να συμφωνήσει. Ας κάνουν δραστηριότητα ώστε να σταματήσει ο πόλεμος στη Συρία. Ποιος ρίχνει, έγραψε ένα άρθρο, ποιος ρίχνει τα παιδιά στο ποτάμι. Να επανέλθουμε στο θέμα που δημιουργήθηκε και που είστε καλεσμένος για το λόγο αυτό εδώ. Αντίθετο είναι, λοιπόν, ο δημοσιογραφικός κόσμος είναι αντίθετο σε οποιαδήποτε απόπειρα συγκέντρωσης των ΜΜΕ. Σε οποιαδήποτε. Στην τεχνιακή άποψη. Είτε αυτή συνδέεται. Εσείς είστε υπέρ της συγκέντρωσης των ΜΜΕ, εννοείται. Όχι, άλλο βέβαια. Λέω. Είναι, λοιπόν, αντίθετο. Άρα δεν είναι τεχνική. Υπέρ της διαλογής διασποράς. Που πρέπει να προφυλαχθεί πλουραλισμός, πρέπει να τεχνικά. Και πλαίσιο και, λέει, και πολιτικά. Είτε πολιτικά αυτή, υπό την έννοια της ελευθεροτυπίας. Είτε αυτή. Υπό την έννοια της αντικειμενικής. Φυσικά. Και ίση είναι πολιτικό το παιχνίδι. Αντικειμενική και ίση μεταχείριση. Ισότητα των όπλων. Αυτά τα λέει το Σύνταγμα. Ποιότητα. Σύμφωνη, δεν ανησυχείτε όμως του καναλάρχη όπως, να κάνει όποιους θέλει να προβάλλει κόμματα ή πρόσωπα όπως, και όποιους θέλει να καταδικάζει. Όπως φωνάζεται, δεν είναι στο χέρι του. Όπως φωνάζετε. Δικό μου είναι. Όπως φωνάζεται, λέει ο καναλάρχης, είναι. Δικό μου. Δεν είναι δικό σου. Όπως φωνάζεται σε εισαγωγικά ότι οι πολιτικές αποφάσεις οδήγησαν την κατάσταση εδώ, προσπαθώ να καταλάβω γιατί δεν σας ανησυχεί καινούρια πολιτική παρέμβαση, πολιτική απόφαση που θα λήξει αυτό το θέμα. Γιατί στη μία πλευρά λέτε ότι οι πολιτικές αποφάσεις οδηγήσαν εδώ, τα συμφέροντα κλπ. Τι σας κάνει σήμερα να λέτε ότι μια άλλη πολιτική απόφαση θα ελευθερώσει αυτό το πράγμα. Θα μας βγάλει από αυτό το πρόβλημα. Όχι μια άλλη, διότι θέλω να τη δω. Μία απόφαση επιτέλους. Επαναλαμβάνω, μία απόφαση επιτέλους. Να σταματήσει η στασιμότητα, το τέλμα και η ένδολη αδράνεια της αντιπολίτευσης. Οποιαδήποτε απόφαση, κύριε Πρόεδρε. Δεν πρέπει να ελέγξουμε σε ποια κατεύθυνση είναι. Σας απαντώ. Σε τι εξυπηρετεί. Δεν πρέπει να είναι μια. Να κουλήσει, μια λέτε, απόφαση. Δεν είναι. Ας αρχίσουμε τα πράγματα με τη σειρά. Οι απαιτήσεις του Συντάγματος πληρούνται με την τηλεόραση όπως έχει. Τα πολιτικά κόμματα λένε όχι και όχι και λέω με το καινούργιο. Δεν πληρούνται. Τη γνώμη μου τώρα. Ναι. Γιατί δεν θέλω καμία συμμαχία κανενός. Όχι. Διαστρέβλωση φρικτή, παραπληροφόρηση, χειραγώγηση του λαού, όπου θέλουν τον πάνε. Έξω από τον βασικό ρου των ειδήσεων και των ενδιαφερόντων του λαού. Έτσι δουλεύουν. Μου φέρουν την είδηση από την Ταϊλάνδη, μου φέρουν την είδηση ότι ένα πιθηκάκι εσώθηκε και τα λοιπά, εν το μέσο της κρίσεως. Τι παριστάνουν. Είναι αυτά μέσα σε καμιά δημοσιογραφική δεοντολογία όταν καίγεται το σύμπαν. Ύστερα έχουμε τις προσωπικές. Αλλά κριτική μπορεί να κάνετε σε αυτό το πράγμα. Βεβαίως. Αυτό δεν σημαίνει φήμωση όμως. Δηλαδή, μην φτάσουμε στο άλλο άκρο, το να αμφισβητήσω. Μίλησα εγώ για. Όχι. Αλλά δεν σας ανησυχεί, λέω, συγκέντρωση. Δηλαδή, μην χρησιμοποιήσουμε μια κακή. Λέω εγώ, λοιπόν, εγώ είμαι ένας πολύ κακός δημοσιογράφος και δεν τα χειρίζομαι σωστά τα πράγματα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσει ένα μέσο. Μπράβο.
Και ο κόσμος είναι και οι ενωσυνταχτών είναι αρμόδια και όλα. Λέω, αυτό σημαίνει ότι πρέπει ένα μέσο να πάψει να υπάρχει. Θα πρέπει να υπάρξει μια φωνή. Θα πρέπει να πάψει να υπάρχει. Όχι, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει. Δεν σας ενδιαφέρει. Όχι. Η απάντησή τους, γιατί πρόεδρε, η απάντησή τους είναι το εξής. Υπάρχουν σήμερα συγκεκριμένα κανάλια. Πρώτα μπορεί να ζήσουν όλα. Και τους με τη μορφή της συγχώνευσης και μέσα στα τέσσερα. Μπορεί να ζήσουν όλα τα 6-7 πόσα είναι. Εκεί λένε όμως ότι θα έρθουν απολύσεις. Αυτό ισχυρίζονται. Ότι θα αναγκαστούν να κάνουν απολύσεις. Να μην κείδονται τόσο πολύ για τις απολύσεις, γιατί τις έχουν κάνει ήδη. Χωρίς νόμο. Μάλιστα. Και τις μη πληρωμές έχουν κάνει ήδη χωρίς νόμο. Και εδώ είμαστε κι εμείς, εδώ παρεπιδημούμε, εδώ στην γειτονία της Ιερουσαλήμ. Λοιπόν, δεν ισχύει το επιχείρημα για προσωπικό. Δεν ισχύει το επιχείρημα ότι επιδιώκεται η καρατόμηση ή ουδήποτε. Επιδιώκεται η υπαγωγή των πάντων στο νόμο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και θέλω να θυμίσω ότι εγώ έκανα 10 χρόνια θητεία στο Θεσμών και Διαφάνεια, στην Επιτροπή, με το να φτιάχνουμε σχέδια για τέτοιο νόμο. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε έρχονται πολύ για την παρέμβασή σας. Έρχεται η DJ, έρχεται η Ένωση των Ιδιοκτητών. Ας κοιτάξουν να δουν ότι υπάρχει κράτος και νόμος. Και αν κάποιοι βρήκαν ένα μέτωπο να αναρχαιτήσουν τα πάντα που λέγεται. Ήσασταν σαφείς για τις απόψεις σας, αναπτύξατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε. Δεν τις ανέπτυξα. Όχι, εντάξει. Αλλά υποπίεση, να πούμε δύο λόγια. Εντάξει. Λοιπόν, πρέπει να έχετε και την πίεση. Δεν είναι βήμα μονολόγου. Έπρεπε να έχουμε και πίεση. Μήπως βγει κάτι από όλη αυτή την ιστορία. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ. Ευχαριστώ.